δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την δημοκρατική φύση του φόρου εκείνη της περιουσίας όπως έχει καθιερωθεί επί πολλές δεκαετίες πριν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του πλανήτη. Είναι άλλο πράγμα τώρα και άλλο πράγμα άλλο. Και επομένως δεν έχει αναλογικότητα, δεν έχει δικαιοσύνη, δεν έχει αξιολόγηση της φοροδοτικής ικανότητας. Και γι' αυτό θα γεννήσει νέα χρέη. Γιατί θα γεννήσει νέα αδυναμία, νέο ιδιωτικό χρέος. Γιατί θα γεννήσει αδυναμία ανταπόκρισης και θα οδηγήσει σε νέους πληστηριασμούς. Αυτά όλα είναι αλληλένδετα και είναι ακριβώς η λογική του αδιεξόδου που αναπαράγεται από την κυβερνητική πολιτική. Έστω και όπως εύστοχα κριτικάρισε ο σύντροφος και συνάδελφος Θανάσης Πετράκος λίγο πριν, η κυβέρνηση σήμερα προσπάθησε, χθες και σήμερα, να μας πει ότι κάνει αριστερή στροφή. Εγώ θα σχολιάσω, μια και μιλάμε σήμερα επί των άρθρων, αυτό το περίφημο ζήτημα με ένα παράδειγμα που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, την περίφημη, τον ισχυρισμό ότι διευρύνεται η φορολογική βάση, όχι στα ακίνητα, αλλά στα άρθρα 14 και 15 που μιλούν για τη φορολογία των εφοπλιστών, των πλειοκτητών, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αλήθεια είναι για να γελά και να κλαίει κανείς. Μια πιεστική υποχρέωση των πλουσίων εφοπλιστών Ελλήνων πλειοκτητών, χρόνια τώρα σκανδαλώδης σειράφορο απαλλαγών, οδήγησε κάποτε, κάποια στιγμή, από την κοινωνική πίεση, τη γενικευμένη κατακραυγή, αλλά ναι, και από τις αντιανταγωνιστικών κινήτρων παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδήγησε σε ένα μορατόριουμ κυβέρνησης και εφοπλιστικού κόσμου για μια εθελοντική φορολογική πρόσθετη επιβάρυνση των εφοπλιστών και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για 3 χρόνια. Επειδή αυτό δεν μπορούσε να πάρει νόμιμη υπόσταση, έρχεται σήμερα με το άρθρο 14 να θεσμοθετηθεί. Αυτή η περίφημη εθελοντική δεν ισχύει για καμιά άλλη κοινωνική κατηγορία του ελληνικού λαού, εθελοντική φορολογική υποχρέωση. Και σήμερα θεσμοθετείται για τους 2 λόγους, λόγω της γενικευμένης κατακραυγής, της αδυναμίας να μείνει εθελοντική και της πίεσης για λόγους ανταγωνισμών του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ λοιπόν πρέπει κανείς να αναρωτηθεί τι σώη διεύρυνση φορολογικής βάσης είναι. Στην καλύτερη περίπτωση προστίθεται ένα ποσό 90 με 100 εκατομμύρια στα προηγούμενα 40 έως 50 που εισπράττονται. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Αυτός ο φόρος που επιβαρύνονταν οι εφοπλιστές ήταν μικρότερος από τα παράβολα των μεταναστών ή από το φόρο των ναυτικών. Τέτοιο σκάνδαλο. Με τι ανταποδοτικότητα όλα τα τελευταία χρόνια η ελληνική σημαία πέφτει. 2%, 2,5%, 3%. Κάθε χρόνο και φέτος. Το συνάλλαγμα, το εισαγόμενο ναυτιλιακό συνάλλαγμα πάλι πέφτει. Ποια είναι ακριβώς η φοροδοτική, η κοινωνική ωφελημότητα, η ανταποδοτικότητα αυτών των φοροαπαλλαγών? Πώς αξιοποίησε ο εφοπλιστικός κόσμος της Ελλάδας τα κίνητρα και τα προνόμια που η ελληνική πολιτεία πλουσιοπάροχα του έχει δώσει? Και αυτό ως ρύθμιση αποτελεί διεύρυνση φορολογικής βάσης? Δεν είναι πρόκληση να το ισχυρίζεται κανείς? Όταν την ίδια στιγμή, σε συνθήκες ισχυρού βέβαια ανταγωνισμού, οι Έλληνες πλειοκτήτες παραγγέλνουν συνεχώς νέα πλοία στα ναυπηγεία, όχι τα ελληνικά, ούτε καν επισκευές, αλλά στα ναυπηγεία της Κίνας, της Κορέας, της Ιαπωνίας, γενικώς της Ασίας. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία και η κοινωνική ωφελημότητα για την ελληνική κοινωνία? Όλα αυτά
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να είναι ένα παράδειγμα του όλου φάσματος των φορολογικών ρυθμίσεων, αλλά δεν είναι τα μόνα. Υπάρχουν πληθώρα τέτοιων αναλογιών. Και δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι αυτό το νομοσχέδιο φέρνει πραγματικά φορολογική δικαιοσύνη και κυρίως ότι βοηθάει στην ανακούφιση του ελληνικού λαού, ότι έχει ανταποδοτικότητα, ότι έχει δημοκρατική δομή και ότι έχει όφελος. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με μερικές ακόμα επισημάνσεις. Αν θέλει κανείς να είναι δίκαιος, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τα διατηρητέα κτίρια, αυτά τα οποία ούτε ιδιοκατοικούνται, ούτε αξιοποιούνται, κι όμως καταραίουν, ενώ πρέπει να προστατευθούν ως πολιτιστική κληρονομιά και κατάκτηση. Και επιβαρύνονται. Αυτό είναι απόλυτα αντιαναπτυξιακό και καταστροφικό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για... και έχουμε κάνει σχετική τροπολογία, έχουμε καταθέσει, για κτήματα τα οποία βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και έχουν κηρυχθεί χώροι για αρχαιολογικές ανασκαφές. Η παράγραφος 2α και επόμενες του άρθρου 3 δεν το καλύπτουν αυτό το ζήτημα. Και τέλος, δεν υπάρχει πρόβλεψη, ενώ υπάρχει, έκανε δεκτή ο Υπουργός μια τροπολογία η οποία αφορά κάποια πλούσια προάστια της Αθήνας, αυτά θα ωφεληθούν άμεσα. Όμως, βέβαια με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, συζητήσιμο, βοούν περιοχές ολόκληρες και έχουν κάνει παρεμβάσεις στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς. Εγώ γνωρίζω από την Νότια Κοινουρία, από την Ίδρα, από όλη την Αρκαδία, αλλά και από όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι αντικειμενικές αξίες ή οι τιμές ζώνης είναι εξωπραγματικές. Οι απαντήσεις που επί μήνες τώρα παίρνουν από τους υπουργούς είναι ότι αυτό μόνο όταν έρθει ξανά η συζήτηση για την αναδιαπραγμάτευση και επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών θα αντιμετωπιστεί. Και πρόκειται για τεράστια αδικία, γιατί έχουν γίνει λάθη, λάθη έχουν γίνει, τα οποία έχουν οδηγήσει σε εξωπραγματικές τιμές ζώνης και εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες, αποδεδειγμένα. Κι όμως έρχονται οι τροπολογίες. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Οι τροπολογίες για τους καναλάρχες ή οι ρυθμίσεις προστασίας ενός προσώπου με ιδιότητα διευθύνοντος συμβούλου της δημόσιας τηλεόρασης, του Γκί Καμάναλη, όχι ως πρόσωπο μόνο, αλλά μια ολόκληρη λειτουργία εντελώς σκανδαλώδη, κοστοβόρα, διασπάθησης δημοσίου χρήματος σε κάθε κατεύθυνση. Και όλο αυτό αυτοπροστατεύεται. Κύριε Δρίτσα, πολύ ωραία. Λεπτά. Αυτό είναι το νόημα του να είστε εξουσία, του να είστε κυβέρνηση. Ιδιωτικό κράτος, ιδιωτική οικονομία δικιά σας. Συνάδελφε, ξεπερνάμε τα 10 λεπτά. Σας παρακαλώ. Αυτό το νομοσχέδιο είναι και η νέα φορολογική ρύθμιση είναι η αρχή μιας ακόμα ρήξης με την συνείδηση και την γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Δεν το καταψηφίζουμε εμείς, το καταψηφίζει όλος ο ελληνικός λαός. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.